Μάλιστα, οκ. Περιμένω, ε. Οχ. Φίλοι τηλεθεατές, φαίνεται πως βρισκόμαστε μπροστά σε τραγικές εξελίξεις. Είχαμε πάει για μια έρευνα στη Βέρεια για τον μικρό τον Άλεξ και είχαμε επισημάνει κάτι. Σε μια κάμερα είχαμε καταγράψει κάποια στοιχεία. Τρέμω με την έννοια ότι είναι αυτό που υποψιαζόμαστε, αλλά δεν μπορούμε να το δεχθούμε αν δεν διασταυρωθεί. Πλησίασαν κάποια ύποπτα. Παιδιά. Γι' αυτό με βλέπετε και έχω λίγο. Και φέρεται να υπάρχει μια ομολογία και να είναι σε ένα σημείο τώρα και θα βρεθούμε όλοι να τρίβουμε τα μάτια μας έκπληκτοι. Να ακούσουμε τον Νίκο τον Αβοκάτο, τον συνάδελφο που βρίσκεται εκεί στην καρδιά της Βέρειας. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Βερειαγγελική. Φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να έχει ομολογήσει κάποιος ανήλικος από τα 4 άτομα που οδηγήθηκαν στην ασφάλεια ότι εδώ στην πόλη της Βέρειας, σε ένα οικόπεδο πλέον, παλιό οίκημα, το οποίο από ό,τι διαπιστώνουμε και εμείς, μάλλον έχουμε κάποιες εργασίες ανέγερσης οικοδομής. Εδώ πριν από λίγα λεπτά ήρθε. Βλέπουμε το σημείο, σπίλη, Νίκο. Δύναμη. Βλέπουμε Βλέπετε το σημείο. Ναι. Έτσι ακριβώς. Είναι από το οικόπεδο, βέβαια το φιλούν τρεις αστυνομικοί. Τα πλάνα αυτά μία... να πούμε ότι είναι αμοντάριστα πριν από λίγο, έτσι. Τα βλέπουμε παράλληλα. Έτσι... Ναι. Σ' ακούμε, ναι, ναι. Νίκο. Λοιπόν, ήρθαν εδώ πέρα οι αστυνομικοί, οι οποίοι έκαναν έρευνες, αλλά πάρα πολύ περιορισμένες. Δεν Α, είναι και η μητέρα εδώ. Βλέπουμε την Ατέλα, την τραγική μάνα. Τη βλέπουμε μέσα στο αυτοκίνητο. Τι... Σαν εκπομπή είχαμε δώσει το στοιχείο αυτό για τα ανήλικα. Την Παρασκευή εκείνη το Φλεβάρι, 3 Φλεβάρι, έτσι, είχες βρεθεί εκεί στο σπίτι. Ναι. Στα πλαίσια αυτά του καφέ, δηλαδή, και όπως πάτε, μια παρέα. Τι ακριβώς έγινε τότε? Θέλω λίγο έτσι να... Λοιπόν, ό,τι θυμάσαι. Δεν πρόλαβε να κάνει η Μαρία καφέ. Ακούω ένα γντουπ. Σαν να πήδηξε από το κρεβάτι, σαν να χτύπησε τα πόδια του στο κρεβάτι. Δεν ξέρω, μάλλον σηκώθηκε και χτύπησε τα πόδια. Σε μία μισή ώρα, ενώ πίναμε καφέ, ακούω πάλι τον ίδιο χτύπο. Σοκαρίστηκα και μένω άγαλμα τώρα και κάθομαι και κοιτάω. Και τον λέει η Μαρία ηρέμησε. Και κάνει μία Παναγία. Πέθανε το παιδί, πέθανε, λέει. Πέθανε, αφού τα λέω και τρώνε μόλις έρχομαι στην εικόνα, Παναγία. Μα δε όπως και να ήταν. Κάτσε. Το θέλω τον παππού μου, λέει. Πού είναι ο παππούς μου, θέλω τον παππού μου. Λέω, τι είναι αυτά που λες, λέω. Ποιο παιδί πέθανε? Με λέει η Μαρία, άστον, μην τον πειράζεις, λέει. Γιατί, λέει, θα φανταστεί ότι σκότωσε κανένα παιδί, λέει, και θα έχουμε άλλα μετά. Λέω, τι ζει, λέει, εκείνη τη στιγμή, μου λέει. Ας πούμε, εκείνη τις μέρες, αυτό, λέει, μετά, αν κάνει πυρετό, το βγάζει. Δηλαδή, τι λέω. Τώρα που φώναζε, πέθανε το παιδί, σκότωσε παιδί, λέω, είναι δυνατόν.